Μία ακόμη γραμμή ανακύκλωσης θα προσθεθεί στον Δήμο Ιαννητών τους επόμενους μήνες, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Δίπλα στους πράσινους και μπλε κάδους θα τοποθετηθούν και καφέ κάδοι, στους οποίους οι πολίτες θα κληθούν να απορρίπτουν τα υπολείμματα τροφίμων, οργανικά απόβλητα, αλλά και άλλα βιοδιασπόμενα υλικά, όπως κλαδιά, φύλλα, στάχτη από τζάκι, χαρτί κουζίνας και άλλα. Ο αριθμός των κάδων και τα σημεία τοποθέτησής τους θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Η διαχείριση των βιοαποβλήτων συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Ιωαννητών Μωυσή Ελισάφ και των Αντιδημάρχων Γιώργου Αρλέτου και Βαγγέλη Πίχα στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι. Για τη Δημοτική Αρχή, το θέμα της ανακύκλωσης αποτελεί στοίχημα, όπως ανέφερε ο κύριος Πίχας μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα. Το στοίχημα είναι αυτό, να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση, όχι μόνο για τα βιοαπόβλητα και τον καφέ κάδο, αλλά γενικότερα σε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο βέβαια πρέπει να προχωρήσουν τα πράσινα σημεία. Ευελπιστούμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των πράσινων σημείων, να ξεκινήσει βέβαια και ο σταθμός μεταφόρτωσης που υπάρχει στην Πάφρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε και την ανακύκλωση στον καφέ κάδο που αφορά τα βιοαπόβλητα. Όμως το στοίχημα δεν είναι μόνο τα βιοαπόβλητα, είναι γενικότερα η καθαριότητα, είναι γενικότερα η ανακύκλωση που δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε και ακούμε ότι παρότι υπάρχουν οι μπλε κάδοι που μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα, πάρα πολλοί συνδημότες είτε τα αφήνουν εκτός κάδων είτε μπαίνουν μαζί με τα σύμμικτα. Εάν δεν βοηθήσουν όλοι μαζί οι δημότες, οποιαδήποτε δημοτική αρχή ποτέ δεν μπορεί να φέρει σε πέρας το στοίχημα αυτό, το οποίο ξεκίνησε για το Δήμο μας, αν θυμάμαι καλά, το 2012 η ανακύκλωση. Βρίσκεται σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στο Δήμο μας και γενικότερα στο νομό, αλλά για το Δήμο Ιαννητών που συζητάμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών και τονίζω πάλι ότι να μην εναποθέτουν τα ανακυκλώσιμα στους κάδους με τα σύμμικτα. Στο μεταξύ, δεδομένα θεωρούνται τα προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας, όπου εδώ και λίγες ημέρες έληξε η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία για την αποκομιδή των απορριμμάτων, κάτι που γινόταν από την ίδρυση του Δήμου το 1998. Το ίδιο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου. Ο Αντιδήμαρχος, κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής να γίνει από ιδιώτες η αποκομιδή των απορριμμάτων και στις 4 δημοτικές ενότητες, επέριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση για τη μη στήριξή της. Η υπηρεσία καθαριότητας θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με 20 άτομα, τα οποία θα εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενώ είναι σε εξέλιξη η πιο χρονοβόρα διαδικασία για προσλήψεις με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Με την πρόσληψη των διμηνητών θα υπάρξει επανακαθορισμός των δρομολογίων για την αποκομιδή, ωστόσο τα προβλήματα θα είναι αναπόφευκτα, καθώς και το προσωπικό αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι περιορισμένα. Από το 2011 μέχρι το 2015 έχουμε 50 άτομα μείον στο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Άρα λοιπόν είναι εύλογο, γιατί ζητήσαμε και τις άλλες δύο δημοτικές ενότητες να δοθούν σε ιδιώτη για να μπορέσουμε να ρίξουμε το βάρος στην πόλη που έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ σαν αντιδήμος δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Γι' αυτό και πάλι πιστεύω ότι το πρόβλημα θα συνεχίζει να υπάρχει, παρότι σε δύο μέρες θα πάρουμε τους συμβασιούχους με δίμηνη σύμβαση. Αυτό θα λύσει προσωρινά το θέμα, θα ακολουθήσει και το οκτάμινο, δεν ξέρουμε πότε θα εγκριθεί από το Υπουργείο να τελειώσουν οι διαδικασίες, άρα και πάλι μιλάμε για 8 μήνες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να είναι προς όφελος των δημοτών. Απ' την άλλη βέβαια, και όταν λέμε ότι θα ξεκινήσουμε και την ανακύκλωση σε μεγαλύτερο βαθμό με τους καφέ κάδους όπως προείπαμε, νομίζω ότι
το προσωπικό που υπάρχει δεν επαρκεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, να το δει αντιπολίτευση φυσικά, γιατί εμείς φέραμε το θέμα και όπως ξέρουμε με την απλή λογική δεν έχουμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να πω πρώτα στην αντιπολίτευση ότι με τη δημόσια υγεία δεν πρέπει να παίζουμε. Και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως ξέρετε, ήταν και από το 2011 μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν ξέρανε πολύ καλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και πρώην αντιδήμαρχοι που είχαν την αρμοδιότητα και στον Πιζάνη αλλά και στην Παμβότιδα, ότι τουλάχιστον αυτοί θα έπρεπε να ψηφίσουν θετικά το κομμάτι αυτό της ιδιωτικοποίησης και των δύο άλλων δημοτικών ενωτήτων. Σύμφωνα με τον κύριο Πίχα, η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί η καθαριότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη και η συμβολή των πολιτών. Προσπαθούμε, κάνουμε επαφές, μιλήσαμε με το Σύλλογο των Καφέ Εστίασης και μάλιστα συμφωνήσαμε όλα τα καταστήματα εστίασης να πάρουν ατομικούς κάδους και να μην τα πετάνε στους άλλους κάδους, γιατί υπάρχει θέμα χωρητικότητας. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Εάν το πετύχουμε αυτό, θα ακολουθήσει μια συνάντηση και με τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχω μιλήσει με την κυρία Πρόεδρο, απλώς δεν κατάστη δυνατόν να συναντηθούμε ακόμη. Θα ζητήσουμε από όλους τη βοήθειά τους. Από όλους, από τους επαγγελματίες, από τους ιδιώτες, να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ θα πω κάτι. Νομίζω ότι όταν βγάζει ο καθένας μας τα σκουπίδια και βλέπει τον κάθε γεμάτο, δεν χάλωσε ο κόσμος, θα κρατήσει την αυλή του, ειδικά στις δημοτικές ενότητες, αλλά και εδώ στον παρκόνι μας στην πόλη, και να πηγαίνουν για να μην τα αφήνουν εκτός κάδων, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βλέπουμε μια πιο καθαρότερη πόλη, που αυτό είναι το στοίχημά μας.